84. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Ξεκινάει η ενημέρωσή σας από τον 984. Στις 6.150 έφτασαν χθες οι μολύσεις από κορονοϊό πανελλαδικά. 431 ήταν οι διασωλωμένοι, ενώ 49 ασθενείς έχασαν την μάχη. Ανοίγει αύριο τώρα, Παρασκευή, η πλατφόρμα για την τρίτη δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού για όλους άνω των 18 ετών. Την άλλη της πραγματικότητας, ότι μόνο τις τελευταίες τρεις ημέρες κλείστηκαν πάνω από 60.000 νέα ραντεβού για πρώτους εμβολιασμούς, ενώ η ροή για την τρίτη αναμνηστική δόση είναι σταθερή, 30.000 περίπου ραντεβού την ημέρα, παρουσίασε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός. Θυμίζω ότι πέρυσι το Δεκέμβριο, σε μια μέτρηση η οποία είχε γίνει, μόλις το 33% των ενηλίκων μας έλεγαν ότι θα εμβολιαστούν σίγουρα, ενώ 11 μήνες μετά είναι εμβολιασμένο το 73% των ενήλικων Ελλήνων, είπε ενδεικτικά. Η διαχείριση της πανδημίας συγκέντρωσε τα πειρά του ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση Μητσοτάκη πλεύρη Γεωργιάδη. Είναι πλέον φανερό ότι ούτε μπορεί, αλλά ούτε και θέλει να διαχειριστεί την πανδημία με σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα, προσθέτοντας, μοναδικό τους κριτήριο είναι το πολιτικό κόστος και όχι η ανθρώπινη ζωή. Σαφάρι Λέχων ξεκινά το Σάββατο για την τήρηση των μέτρων προστασίας. Επιστρατεύονται 8.000 αστυνομικοί, όσο έγινε γνωστό, και 50 κλιμάκια με 400 στελέχη της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και του Υπουργείου Ανάπτυξης. Ο πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, Άγγελος Μπίνης, είπε ότι οι έλεγχοι θα γίνονται κατά προτεραιότητα στα καταστήματα που έχουν ήδη παραβιάσει την νομοθεσία. Υπενθύμησε ότι οι κυρώσεις και τα πρόστιμα διπλασιάζονται με κλείσιμο καταστημάτων για 15 ημέρες και πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ. Διαβουλεύσεις από χθες βρίσκονται σε εξέλιξη ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους φορείς του λιανεμπορίου, προκειμένου να αποσαφινιστούν κάποιες γκρίζες ζώνες στα νέα μέτρα που θα ισχύσουν από το Σάββατο. Ενώ η επιδίωξη των εμπόρων είναι να πετύχουν κάποιες βελτιώσεις σε ό,τι αφορά το ύψος των προβλεπόμενων προστήμων. Επιστολή διαμαρτυρίας προς τον Υπουργό Ανάπτυξης Επενδύσεων και τον Υπουργό Υγείας, τους κυρίους Άδωνη Γεωργιάδη και Θάνο Πλεύρη αντίστοιχα, έστειλε ο Εμπορικός Σύλλογος Ηρακλείου, ασκώντας έντονη κριτική στα νέα μέτρα που θεσπίστηκαν για τον κορονοϊό, τονίζοντας ότι η μείωση της αγοραστικής κίνησης που θα επιφέρει υποχρεωτική επίδειξη rapid test για την είσοδο στο κατάστημα θα αποτελέσει το τελειωτικό χτύπημα για χιλιάδες επιχειρήσεις. Αυστηρά μέτρα που φτάνουν μέχρι και την αρχία λαμβάνει ο Μητροπολίτης Μητυλίνης Αιρεσού Πλωμαρίου Ιάκωβος σε βάρος ιερέων οι οποίοι αρνούνται να εμβολιαστούν κατά της COVID-19. Συνολικά υπολογίζεται ότι 35 ιερείς στη Λέσβο δεν έχουν εμβολιαστεί για δικούς τους λόγους που δεν έχουν να κάνουν με θέματα υγείας που αντιμετωπίζουν. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος. Πρέπει να υπάρξει απαγορευτικό εισόδου στους ναούς, στους πιστούς που δεν έχουν κάνει το εμβόλιο, αλλά θα πρέπει να ξεκινήσουμε από τους παπάδες. Θα πρέπει με μία απόφαση 2 γραμμών να προβλέπεται ότι όποιος μισθοδοτείται κάθε οδήποτε τρόπο από το κράτος θα είναι υποχρεωμένος να εμβολιαστεί. Εάν δεν το κάνει, να του κόψουν το μισθό, είπε ενδεικτικά. Επιστολή του Υπουργού Υγείας Θάνου Πλεύρη στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο την ίδια ώρα για να εξεταστούν οι καταγγελίες, σύμφωνα με τις οποίες οι γιατροί γυναικολόγοι απέτρεψαν και αποτρέπουν ασθενείς τους εγγύους από το να εμβολιαστούν κατά της COVID-19. Ο Υπουργός ζήτησε από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο να επιληφθεί του θέματος και να κρίνει εάν τέτοιες φύσεως ιατρικές συμβουλές αντιστρατεύονται τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των ασθενών. Επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωση στο αγροτικό πετρέλαιο για όλο το 2022 για τους αγρότες που συμμετέχουν σε συνεργατικά σχήματα, καθώς και για τους νέους αγρότες, αλλά και δεύτερη αύξηση του κατώτατου μισθού μέσα στην επόμενη χρονιά, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Μέγκα. Όσον αφορά στο μέτωπο της πανδημίας, διεμήνυσε εκ νέου ότι η χώρα δεν πρόκειται να πάει σε νέο lockdown. Για τα ελληνοτουρκικά, ανέδειξε τη σημασία των συμφωνιών που έχει υπογράψει η χώρα μας με τη Γαλλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είπε ότι η Ελλάδα θωρακίζεται και ενισχύει τις συμμαχίες της και πως είχε πιέσει την Άγγελα Μέρκελ να γίνει πιο αυστηρή με την Τουρκία. Τέλος, σημείωσε εκ νέου ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας.
στα σχόλια των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Προσβλητικό προς τους πολίτες χαρακτήρισε τον Πρωθυπουργό εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Πρωθυπουργός αρνητής της πραγματικότητας, είπε από την πλευρά του το κίνημα αλλαγής. Για απαντήσεις που συγκαλύπτουν τις μεγάλες κυβερνητικές ευθύνες σχετικά με την ανυπόφορη κατάσταση που βιώνει ο λαός, μιλά σε ανακοίνωσή του το Κομμουνιστικό Κόμμα. Αλαζόνα, μετανόητο και επικίνδυνο, χαρακτηρίζει τον Πρωθυπουργό το ΜΕΡΑ25. Στο 13,3% μειώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο του 2021 από 13,8% τον Αύγουστο και 16,3% το Σεπτέμβριο του 2020, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας. Μόνο ένας στους τρεις δικηγόρους λογιστές από αυτούς που τελικά πήραν μέρος στις εξετάσεις του ΕΦΚΑ και συνολικά μόλις το 15% όσων αρχικά είχαν δηλώσει συμμετοχή στη διαδικασία θα λάβουν τελικά πιστοποίηση για την έκδοση των εκκρεμών συντάξεων. Ο πρώτος κύκλος εκπαίδευσης και πιστοποίησης ιδιωτών ολοκληρώθηκε χθες με μειωμένη συμμετοχή και ακόμα μικρότερη επιτυχία, καθώς αποδείχθηκε ότι οι εξετάσεις ήταν αυξημένης δυσκολίας και η διαδικασία έκδοσης των συντάξεων δεν είναι εύκολη υπόθεση. Έτσι, μόλις 179 δικηγόροι, φοροτεχνικοί και λογιστές θα ενταχθούν μέσα στις επόμενες ημέρες στην διαδικασία έκδοσης των εκκρεμών συντάξεων. Η νομή της Κρήτης μέσα στους 10 πιο ακριβούς της χώρας σε αμόλυβδη και πετρέλαιο θέρμανσης. Την άτυπη πρωτιά στις τιμές του παρατηρητηρίου υγρών καυσίμων καταλαμβάνει ο νομός Ρεθύμνου, ο οποίος βρίσκεται στην 6η θέση στην αμόλυβδη και στην 5η θέση στο πετρέλαιο θέρμανσης σε όλη την Ελλάδα. Στην 7η Ηράκλειο και Λασίθη, στην 9η θέση για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, ο νομός Λασιθίου. Πανελλαδική απεργία σήμερα των οικοδόμων στις διεκδικήσεις τους μεταξύ άλλων υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας στον κλάδο με ουσιαστικές αυξήσεις στα μεροκάματα, βελτίωση των όρων δουλειάς και ασφάλισης. Όπως ο πρόεδρος του συνδικάτου Γιάννης Γωνιανάκης είπε στον 984, το απόγευμα η συγκέντρωση των σωματείων της δύναμης του ΠΑΜΕ στην πλατεία Ελευθερίας για τον νόμο Χατζηδάκη που βάλει τις εργασιακές σχέσεις χιλιάδων εργαζομένων. Απόβαση των παραγωγών της Κρήτης στην Αθήνα αύριο Παρασκευή 5 του Νοέμβρη, απόντος του Υπουργού Σπύλιου Λιβανού, ο οποίος θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, ως τουλάχιστον γνωρίζουν μέχρι τώρα οι αγρότες, στις 5 το απόγευμα η προσυγκέντρωσή τους στο λιμάνι του Ηρακλείου. Στη Βουλή φέρνουν το σήμα κινδύνου που στέλνει για τη λειτουργία του Οργανισμού Εγγύων Βελτιώσεων με σαράς οι βουλευτές Ηρακλείου Λασιθίου του ΣΥΡΙΖΑ. Το ΕΦΚΡΟΥ ή τον κόδωνα του κινδύνου για τη λειτουργία του, αφού οι λογαριασμοί της ΔΕΗ το δίμηνο Αύγουστο-Σεπτέμβριο 2021 μαζί με τη ρήτρα αναπροσαρμογής υπερβαίνουν τις 200.000 ευρώ, σχεδόν διπλάσιες του κανονικού, καθιστώντας αδύνατη την υγιή λειτουργία των ΤΟΕΒ. Η Κρήτη διαθέτει νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα υγείας πλέον. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως για τους κρητικούς η επίσκεψη σε οποιοδήποτε νοσοκομείο του νησιού, είτε στα επίγοντα είτε για εισαγωγή, θα συνοδεύεται με τον ηλεκτρονικό φάκελό του που θα περιέχει όλες τις πολύτιμες πληροφορίες με το ιστορικό του, όπως ο Διευθυντής Διεύθυνσης Πληροφορικής της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Γιώργος Μοσκοβάκης είπε στον 984. Μιλάμε για ένα έργο πνοής το οποίο εξασφάλισε από άποψη εξοπλισμού και λογισμικού την πληροφοριακή υποδομή των νοσοκομείων και κέντρων υγείας για την επόμενη δεκαετία, ενισχύοντας τις υφιστάμενες υποδομές με εξυπηρετές τελευταίες τεχνολογίες, σύγχρονα μέσα αποθήκευσης, εφεδρικό εξοπλισμό και λογισμικό, λέει ο ίδιος. Προβλήματα στην τροφοδοσία των φαρμακείων από παράλληλες εξαγωγές και τις μειωμένες δαπάνες καταγγέλει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ηρακλείου. Πολλές είναι οι ελλείψεις των φαρμακευτικών σκευασμάτων στο Ηρακλείο, με τον αριθμό να ανέρχεται σε μερικές δεκάδες κωδικούς. Όπως διευκρινίζουν οι εκπρόσωποι των φαρμακοποιών του νομού, οι ελλείψεις εντοπίζονται σε φάρμακα που σχετίζονται με καρδιολογικά και αναπνευστικά προβλήματα, αλλά και σε φαρμακευτικά σκευάσματα που σχετίζονται με την ψυχική υγεία, την πήξη του αίματος και του ζαχαρόδη διαβήτη. Στην Κρήτη 8 και 9 Νοεμβρίου, ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης και υποψήφιος πρόεδρος για την υγεία του κινήματος αλλαγής Χαρής Καστανίδης θα πραγματοποιήσει συγκέντρωση στο Ηρακλείο το απόγευμα της Δευτέρας. Το πρωί της Τρίτης θα βρίσκεται στο Ρέθυμνο και το απόγευμα της ίδιας ημέρας θα έχει πολιτική συγκέντρωση και ομιλία στην πόλη των Χανιών. Ναι, στο αίτημα μηδενικών ορίων αλκοόλ και ναρκωτικών στις νέες άδειες οδήγησης, λέει ο βουλευτής, μέλος της μόνιμης επιτροπής της Βουλής για την Οδική Ασφάλεια, Σωκράτης Βαρδάκης.
Η πρόταση κατατέθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας των Μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο βουλευτής δεσμεύθηκε ότι το θέμα θα περάσει άμεσα προς συζήτηση στην Επιτροπή και έκρινε μιλώντας στον 984 πως πρέπει να υιοθετηθεί από τα κοινοβούλια όλων των μελών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα στο παραπέντε της ψήφισης από την Ελληνική Βουλή του Νομοσχεδίου για την Οδική Ασφάλεια, που περιλαμβάνει και την απόκτηση διπλώματος από τα 17 έτη, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να βελτιώσει την ασφάλεια των νέων σε ηλικία οδηγών μέσω αλλαγών στο σύστημα έκδοσης αδειών οδήγησης, μεταξύ άλλων, καθώς τα νέα δεδομένα δείχνουν ότι οι νέοι χρήστες του δρόμου ηλικίες 15 έως 30 ετών αντιπροσωπεύουν το 1 τέταρτο όλων των θανάτων από τροχαίες συγκρούσεις. 46 από την αρχή του 2021 μέχρι σήμερα είναι οι νεκροί στους δρόμους μόνο της Κρήτης. Στη Θεσσαλονίκη, στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης σήμερα, μοτοσυκλετιστής έχασε τη ζωή του ύστερα από σύγκρουση με φορτηγό. Σύμφωνα με την αστυνομία, το τροχαίο συνέβη με τον 38χρονο αναβάτη να μεταφέρεται σοβαρά τραυματισμένο στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου όμως υπέκυψε στα τραύματά του. Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από την Υποδιεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης. Νεκρός ανασύρθηκε μέσα από το αυτοκίνητο που οδηγούσε 70χρονος άνδρας, ο οποίος στις 2 τα ξημερώματα έπεσε στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου. Αμέσως ειδοποιήθηκε η ομάδα διάσωσης Κρήτης, άνδρες της οποίας μαζί με έναν άνδρα του λιμενικού βούτυξαν, προσπαθώντας να εντοπίσουν το όχημα που βρέθηκε αρκετά μέτρα σε απόσταση από την προβλήτα στο βυθό. Τα αίτια της τραγωδίας διερευνά το λιμεναρχείο Αγίου Νικολάου. Η 44χρονη Βελγίδα τραυματίστηκε ενώ έκανε πεζοπορία στο φαρέγγι των νεκρών στη Ζάκρο. Την προσέγγισαν οι διασωστικές ομάδες σε λιγότερο από 20 λεπτά μετά την είσοδό του στο φαρέγγι και αφού της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, μεταφέρθηκε ως την έξοδο με φορείο, όπου την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να την μεταφέρει στο νοσοκομείο Σιτίας. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί σήμερα Πέμπτη στην Πλατεία Ελευθερίας από τις 5 μέχρι και τις 8.30 το βράδυ. Διοργανώνεται από τον Αιματοκρίτη με την υποστήριξη της Περιφέρειας. Οι αιμοληψίες θα πραγματοποιηθούν από την κινητή μονάδα αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Ένα σπάνιο ναυάγιο των κλασικών χρόνων έφεραν στο φως οι έρευνες βυθού που πραγματοποίησε ο ανεξάρτητος διαχειριστής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στα κύτταρα, στο πλαίσιο των εργασιών της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Πελοποννήσου. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της έρευνας, όπως ανακοίνωσε ο ΑΔΜΙΕ, που διεξήγαγαν η εφορία ενάλλειων αρχαιοτήτων και το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, με χρηματοδότηση του ΑΔΜΙΕ, το ναυάγιο, το οποίο εντοπίστηκε σε βάθος 222 μέτρων, χρονολογείται από τα τέλη του 5ου έως τα μέσα του 4ου αιώνα π.Χ. Στο φορτίο του βυθισμένου πλοίου αναγνωρίστηκαν αμφορείς με προέλευση από την Κέρκυρα, τη Σκόπελο, Τυχείο, γεγονός που υποδηλώνει ανεπτυγμένη εμπορική δραστηριότητα στο Αιγαίο και το Ιόνιο Πέλαγος. Η ολοκλήρωση της τρισδιάστατης απεικόνησης του ναυαγίου, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, αναμένεται να δώσει ακόμα πιο σαφή εικόνα για το μέγεθος του πλοίου και τον όγκο του φορτίου του. Σε επέμβαση τοποθέτηση στέντη που βλήθηκε με επιτυχία ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίου σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης. Ο προγραμματισμός είναι να πάρει εξιτήριο σήμερα Πέμπτη και να αναχωρήσει το Σαββατοκύριακο για την Κωνσταντινούπολη. Διαψεύδει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών την είδηση για μεταφορά S-400 στη βάση του Ινσιρλίκ. Το Συμβούλιο του Κράτους του Πορτογάλου Προέδρου Ντε Σόουζα ενέκρινε την πρόταση του Προέδρου για τη διάλυση του Κοινοβουλίου μετά την απόρριψη του νομοσχεδίου για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2022 την περασμένη εβδομάδα, όπως ανακοίνωσε η Προεδρία. Δεν αναφέρθηκε πότε θα διεξαχθούν οι πρόορες εκλογές. 984. Νέα και σπορτ στην ώρα τους. Όφη την Παρασκευή 12 του Νοέμβρη θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό Λευκοσία. Στα έσοδα θα διατεθούν στους σεισμόπληκτους του Αρκελοχωρίου. Με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης, η Εθνική Ανδρών Handball υποδέχεται την Τουρκία στα 2 ωράκια, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του πρώτου προκριματικού ομίλου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2023 την Κυριακή 7 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα.
Το Σάββατο θα διεξαχθεί το Παγκρίτιο Πρωτάθλημα Ελληνορωμαϊκής Πάλης Ανδρών Παιδών κατά των 19 στο κλειστό γυμναστήριο του ΕΑΚΙΛΙΝΤΟ με ώρα έναρξη στις 12.30 το μεσημέρι. Την ευθύνη της διοργάνωσης έχουν η Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης και ο Σύλλογος Μίνωας ΠΑΣ με συνδιοργανωτή το Δήμο Μαλεβησίου. 84. Ο καιρός. Άστατος ο καιρός, άνεμοι από νότιο-ανατολικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ έως στους 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας. Στο στούντιο του 984, Αγγέλα Δουλγεράκη και Κατερίνα Δασκαλάκη. Καλό μεσημέρι.